Κοιτάξτε να μου απαντήσετε. Πότε εμπήκε ο διάβολος στον Ιούδα? Ποιος θα μου απαντήσει? Μόλις πήρε τα αργύρια. Πήρε τα αργύρια. Όταν του ο λογισμός να κάνει αυτό, να προδώσει τον Χριστό. Στο δείπνο. Βέβαια, στο δείπνο. Δεν είναι δύσκολη. Φτάνει να μελετούμε την Αγία Γραφή. Καλή ώρα, καλή ώρα, ως το όπως είμαστε τώρα, εκάθισε ο Χριστός μας με τους μαθητάς του και επίεσε το λεγόμενο μυστικό δίκο. Δεν ελπίζει ο Ιούδας. Ήταν. Όταν του έδωσε του Ιούδα τη χάρη του, δηλαδή το σώμα του, τότε μπήκε, λέγει, ο διάβολος μέσα. Μπορείτε να το φανταστείτε. Όταν του έδωσε, λέγει, το σώμα του ο Κύριος μας, τότε, λέγει, μπήκε ο διάβολος μέσα. Γιατί το είπα τούτο? Διότι ακριβώς υπάρχουν πολλοί οι οποίοι κοινωνούν και νομίζουν ότι όταν κοινωνήσουν θα φύγει ο διάβολος. Όταν κοινωνήσεις και είσαι απροετοίμαστος, τότε μπαίνει μέσα σου. Γι' αυτό να προσέχουμε, δεν είναι μικρό πράγμα αυτό. Πάνε και κοινωνούν, ανοίγουν το στόμα τους, κοινωνούν το σώμα και το αίμα του Κυρίου και νομίζουν ότι με αυτό, λέει, για το καλό του χρόνου. Ανοησίες, ό,τι θέλεις ακούεις, για το καλό του χρόνου. Εδώ θα σταματήσω λίγο να πω κάτι για εκείνους οι οποίοι κάνουν μνημόσυνα. Έχουμε το προσφυλές μας πρόσωπο, το οποίο έφυγε για τον άλλο κόσμο και του κάνουμε τα εξάμηνα των χρόνων, πότε το κάνουμε το κόλυβο. Να κοινωνήσω, λέγει, για το καλό του παιδιού μου, λέγει, που επέθανε. Πρώτη σχέση να έχει το παιδί σου με σένα τώρα? Έχει καμιά σχέση ο πεθαμένος με τον ζωντανό? Και πηγαίνω, ανοίγει το στόμα για το παιδί μου, λέγει, για τον άντρα μου. Πού είσαι που θυμούμαι όταν ήμουνα εκτός Ελλάδος, στο Βέλγιο, και ερχόντουσαν να θάψουν ένα πλάσμα δικό τους και κουβαλούσανε ροδάκινα, κουβαλούσανε τσιγάρα, κουβαλούσανε οτιδήποτε και τα εβάζανε πάνω στο μνήμα. Λέω, γιατί τα κάνετε, βρε παιδί μου, αυτά? Λέει, τα αγαπούσε, λέγει, για να τρώει, να σκεπάζεται, λέει. Να τρώει, να σκεπάζεται. Αχ, να ξέραμε τι γίνεται μετά που θα φύγαμε από εδώ, δεν θα τα έκαναμε ποτέ. Λοιπόν, εδώ θα σας δώσω ένα παράδειγμα για να δείτε τι θα πει κόλασης και τι θα πει παράδεισο. Στο Βυζάντιο, ο κύριος Νίκος δεν είστε, έφυγε. Όχι, μπορεί να είχε δουλειά. Στο Βυζάντιο βγήκε στο θρόνο ένας αυτοκράτορας, ο χειρότερος που ανέβηκε πάνω σε θρόνο υψηλό. Νίκο, μου έχεις στάση? Έλα εδώ.
ο Ζήνων, αυτοκράτορας του Βυζαντίου, είχε γυναίκα ευσεβεστάτην και θεοφοβούμενη, εκείνος δε ήταν ο ασεβέστερος όλων που επέρασαν από τους θρόνους εκεί. Ήτανε πόρνος, ήτανε μέθυσος, ήτανε άσωτος και τον επήραν όλη μυρωδιά, η αξιωματική, ο στρατός και γένετο χαλασμός κόσμου, διότι όταν ο αρχηγός κάνει κάτι, τον μιμούνται όλοι. Μέρες ολόκληρος ήταν μεθυσμένος. Η γυναίκα του ονομαζόταν Αυγούστα Αριάδνη. Τον εσυμβούλευε. Βασιλιά μου, του έλεγε, τούτα που κάνεις, τα βλέπει ο κόσμος και σκανδαλίζεται, υποφέρει, πάσχει. Δεν ακούει κανενός. Δεν άκουε κανενός. Μίαν ημέρα το λοιπόν, αφού ήταν μεθυσμένος, ήταν ανέστητος, διατάζει η Αυγούστα Αριάδνη και βάζουν όπως ήταν μεθυσμένος, τον βάζουν μέσα σε ένα λάκκο. Το σκεπάζουν από πάνω και λέγει μην τυχόν και δοκιμάσει κανείς να τον βγάλει από εκεί. Όταν επέρασε η Μέθη, βλέπει δεξιά-αριστερά σκότος. Αρχίζει να κλαίει, δεν τον ακούει κανένας. Αρχίζει να φωνάζει, δεν τον ακούει κανένας. Κλωτσά δεξιά-αριστερά, τίποτε. Και βρήκε φρικτό θάνατο μέσα στο βάθος της γης, μέσα στο σκοτάδι που δεν έβλεπε τίποτα. Αυτός είναι ο Άδης, αυτή είναι η κόλαση, το σκοτάδι, το πηχτό σκοτάδι. Ο Θεός μας, για να μας σώσει, είπε πολλά παραδείγματα, μεταξύ των οποίων και του πλουσίου και του Λαζάρου. Ο πλούσιος, λέγει, έτρωγε, έπινε, εφραίνε το λαμπρός και δεν τον ενδιέφερε τίποτα για εκείνους που πεινούσαν. Και ο Πανάγαθος Θεός το έβαλε μέσα στα πόδια του εκεί, στην είσοδο της οικίας, της πολυτελούς οικίας, του έβαλε έναν βάφτωχο άνθρωπο, εγκαταλελειμμένο, πληγωμένο, ο οποίος έτρεχαν οι πληγές από πάνω του και πήγαιναν τα σκυλιά και έτυχαν τις πληγές αυτές και δεν του έδιδε λίγο ψωμί να φάει. Εδώ έχουμε μια λεπτομέρεια, αδερφοί μου, να την προσέξουμε. Αυτός, ο οποίος ονομαζόταν Λάζαρο, ποτέ του δεν είπε μια λέξη εναντίον του πλουσίου. Ποτέ του. Ούτε να τον καταραστεί, ούτε να τον καταλαλήσει, ούτε να τον συκοφαντήσει, ούτε τίποτα. Επερίμενε τον Θεό να τον βοηθήσει. Και ο Πανάγαθος Θεός από ψηλά δεν αφήνει συνεχώς τον αμαρτωλό να αμαρτάνει. Γιατί αν τον άφηνε να αμαρτάνει, σε όλη του τη ζωή, χρόνια, αιώνες, θα έκανε πάντοτε την αμαρτία. Αλλά σταματάω σε ένα σημείο, ο Πανάγαθος Θεός σταματά τη ζωή του ασεβούς ανθρώπου. Οπότε ήρθε η ώρα και έκλεισε τα μάτια του. Και ήρθε και η ώρα και έκλεισε τα μάτια του και ο Λάζαρος. Και ο μεν ένας οδηγείται στην κόλαση και ο άλλος στον παράδεισο.
Εδώ υπάρχει μια άλλη λεπτομέρεια. Ότι όταν πεθάνουμε, έχουμε τη μνήμη, ενθυμούμαστε τι έκαναμε στη ζωή. Εάν είσαι στην κόλαση, να θυμίσαι. Αν είσαι στον παράδεισο, πάλι να θυμίσαι. Θα μου πείτε, αυτή τη στιγμή ο πατέρας είναι ευσεβής, η γυναίκα δεν είναι ευσεβής, η γυναίκα είναι ευσεβής, ο άντρας δεν είναι ευσεβής, τα παιδιά του είναι ευσεβέστατα ή αμαρτάνουν, παίρνουν δηλαδή από το ανατροφή των γονέων και έρχεται η ώρα που φεύγουμε από αυτόν τον κόσμο. Ο πλούσιος παρακολουθεί και βλέπει απέναντί του τον Λάζαρο, ο οποίος ήταν, λέγει, μέσα στην αγκάλι του Αβραάμ. Οδυνάται, δηλαδή πάσχει, υποφέρει από έναν καύσωνα μεγάλο. Το πυρ το αιώνιο, λέει. Το ετοιμασμένο, το διαβόλο και τις αγγέλες αυτού. Βλέπει απέναντι τον Λάζαρο, ο οποίος ήταν προηγουμένως στην είσοδο της οικίας του και δεν του έδινε σημασία. Τώρα τον καλεί να τον βοηθήσει. Και του λέγει, Πάτερ Αβραάμ, του λέει, στείλε μου τον Λάζαρο να βάψει το άκρο του δαχτύλου του νερό και να μου το βάλει στη γλώσσα, διότι κατακαίωμαι, λέγει, εν τη φλογή ταύτη. Καίωμαι, αφανίζομαι, λέγει. Ή το δυνατόν ένα βρεγμένο δάσκαλο δάχτυλο να σβήσει μια κόλαση? Γιατί τον καλεί? Διότι το φθονεί. Και σου λέγει, αν έρθει και εκείνος ως εδώ, εγώ θα ικανοποιηθώ. Αλλά παίρνει την απάντηση από τον Λάζαρο και του λέει, τέκνον μου, ο Αβραάμ καλεί τον πλούσιο, τον αμαρτωλό, τον κακό, τον αποκαλεί παιδί, ναι. Δεν έχει κακία. Τέκνον μου, το λέει. Μνήστητη. Αν θυμίσω. Εδώ είναι το λεπτό σημείο. Ότι ενθυμείται ο κάθε ένας που θα πάει τα ό,τι ετράβηξαν στη ζωή αυτή. Θα μου πείτε, ο άντρας που έχει τη γυναίκα του και τα παιδιά του και δεν τα βλέπει, δεν είναι μια κόλαση? Γιατί επιτρέπει ο Θεός να γίνεται μια βασανισμένη ζωή αυτού που είναι στον Παράδεισο? Στον Παράδεισο δεν υπάρχει ούτε και στυπώνος, ολύπιος, στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύθερη. Θα προσέξουμε, παιδάκια μου, ότι εάν φύγεις και αφήσεις την οικογένειά σου εις τον Θεόν και έρθουν και αυτά σου τα παιδιά και αυτή σου η σύζυγος και τα αδέρφια σου και οι γονείς σου εις τον Παράδεισο, είσαι καλός. Αν δεν έρθουν, αποσύρει ο Θεός τη μνήμη ότι ήταν παντρεμένος, ότι είχε γυναίκα, ότι είχε παιδιά και δεν του άκουαν, ότι είχε έτσι έτσι, για να μην λυπάται. Διότι στον Παράδεισο δεν υπάρχει πόνος, λύπη, ούτε άλλο στεναγμό. Όταν ενθυμηθεί ότι έχω, που, τα παιδιά μου πού είναι, η γυναίκα μου πού είναι, οι γονείς μου πού είναι, τότε θα λυπηθεί.
Γι' αυτό και ο Παναγιώτος Θεός αποσύρει τη μνήμη από τους ευσεβείς στον Παράδεισο για να μην ενθυμούνται τίποτε, για να μην στενοχωρούνται. Και ως εδώ βρισκόμεθα σε ένα σημείο το οποίο γίνεται συζήτηση του πλουσίου με τον Λάζαρο. Και αφού του είπε ότι τούτο είναι αδύνατο, υπάρχει και ένα άλλο σημείο του λέει. Μεταξύ ημών και ημών, χάος μέγα εστήριξε. Υπάρχει μια απέραντη χαράδρα, ένας απέναντι όχθος, που δεν μπορούμε ούτε εμείς να έρθουμε σε εσάς, ούτε εσείς να έρθετε σε εμένα. Και ο μεν αμαρτωλός ενθυμείται το ότι έγινε, ο δε δίκαιος δεν ενθυμείται τίποτα. Μόνο βλέπει τον Παράδεισο, βλέπει τη χαρά, βλέπει τα κάλλη του Παραδείσου. Επιθυμώ, Παναγία μου, τα κάλλη του Παραδείσου, των μυρισμών και τα άνθη και την τερφνή νεποδία και τα σοδά των αγγέλων όταν υμνούν τον Υιόν σου. Αυτό επιθυμώ, λέει ο πιστός στον Θεό, στην Παναγία μου. Επιθυμώ, Παναγία μου, τα κάλλη του Παραδείσου, των μυρισμών και τα άνθη και την τερφνή νεποδία και τα σοδά των αγγέλων όταν υμνούν τον Υιόν σου. Επιθυμεί ο δίκαιος όλη αυτήν την μακαριότητα. Και τώρα, αδελφοί μου, πλησιάζομαι τις ημέρες αυτές και θα έρθουμε την πρώτη εβδομάδα του Τελώνου και Φαρισαίου. Δεν υπάρχει νηστεία όλη την εβδομάδα. Τετάρτη και Παρασκευή δεν υπάρχει. Και στο τέλος, ναι, στο τέλος που είναι η εβδομάδα της Τυροφάγου και την Κυριακή είναι ο μεγάλος αποχαιρετισμός. Αυτό με θα την επομένη ημέρα στην αρχή της Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Την εβδομάδα της Τυροφάγου πάλι δεν υπάρχει νηστεία. Υπάρχει μόνο η απαγόρευση του κρέατος. Όλα τα άλλα τα γαλακτερά ψάρι τρώγεται εκτός κρέατος. Την εβδομάδα της Τυροφάγου δεν υπάρχει Τετάρτη και Παρασκευή, τρώμε αλλά χωρίς κρέα. Και έτσι τελειώνει την Κυριακή, είναι πλέον η ημέρα κατά την οποία εορτάζει όλος ο σόφρον κόσμος. Ο σόφρον κόσμος, ο μυαλωμένος κόσμος. Εορτή μεγάλη την Κυριακή της Τυροφάγου. Ποια εορτή είναι, μπορείτε να μου πείτε? Εορτάζομαι την εξορία του Αδάμ από τον Παράδεισο. Γι' αυτό και ο κόσμος δεν επιτρέπεται να έχει χορούς διασκεδάσεις. Βρε, χορεύεις και διασκεδάζεις γιατί βγήκες από τον Παράδεισο και είσαι μες στην κόλαση. Αυτή είναι η χαρά σου. Αυτή, χαίρεσαι γι' αυτό το πράγμα. Εκείνη η μέρα πρέπει όλοι μας να κλαίμε, όλοι μας να είμαι θαντήμενοι στα μαύρα, όλοι μας να πενθοφορούμε, διότι εξευλήθη ο Αδάμ του Παραδείσου, λέγει, και κάθετο απέναντι του Παραδείσου και έκλαιε, λέγει. Έβλεπε τη γύμνωσή του και έκλαιε. Και έλεγε, Παράδεισε, Παράδεισε, διε με επεφυτευμένος και δια την Εύα εξορισμένος. Εκείνη η μέρα είναι η μέρα πένθωση, Κυριακή της Τυροφάγου, που ξημερώνει η Καθαρά Δευτέρα. Καθαρά Δευτέρα πρέπει να υπάρχει μεγάλη νηστεία. Αυστηρά νηστεία όλη την εβδομάδα αυτή, γιατί την επομένη ακριβώς Κυριακή είναι η εορτή της Αναστηλώσεως των Αγίων Εικόνων, Κυριακή της Ορθοδοξίας. Τι μας περιμένουν, τι μεγάλες χαρές μας περιμένουν, αλλά όσοι τα γνωρίζουν, όσοι δεν τα γνωρίζουν. Έπειτα την πρώτη εβδομάδα έχουμε τους χαιρετισμούς της Παναγίας μας. Αρχίζει ο πρώτος χαιρετισμός της Παναγίας μας. Και πηγαίνουμε και πηγαίνουμε και φτάνουμε στο μεγάλο κανόνα
τον οποίον συνέταξε ο Ανδρέας ο Κρήτης, ο επίσκοπος Κρήτης. Ένα φοβερό πράγμα. Σε παίρνει και σε ανακαινίζει από όλη τη ζωή σου, από τη μικρά ηλικία. Σε πιάνει και σε φέρνει και τα λέγει όλα, 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 όλα. Και φτάνει και σε εκείνον τον κανόνα που λέει ο νόμος εσθένησε, αργεί το Ευαγγέλιο. Γραφή εν πάση εν σύ παρημένεται, προφήτε η τόνισα και πας δικαίου λόγους. Ο νόμος εσθένησε, σε υπενθυμίζει ο Ανδρέας ο Κρήτης και σου λέει «Ευρισκόμεθα σε ένα καιρό που δεν γνωρίζει κανείς το Ευαγγέλιο». Λέει. Και σας είπα άλλοτε και σας το επαναλαμβάνω και πάλι ότι κάθε 100 άτομα, 3 διαβάζουν την Αγία Γραφή. Να διαβάζετε το Ευαγγέλιο, παιδάκια. Το Ευαγγέλιο είναι αυτό που θα μας δικάσει ο Θεός μας. Θα ανοίξει, η Βίβλια ανοιγήσονται, λέει, και τα κρυπτά δημοσιεύονται. Θα ανοιχθεί Ευαγγέλιο του καθενός μπροστά του και θα ομιλεί η ζωή του πώς ήταν. Αλίμονον τότε, λέει, όλος ο κόσμος, μικροί και μεγάλοι, βασιλείς και άρχοντες, πλούσιοι και πένιτες, τα βρέφη και αυτούς τους οποίους έκανε ο Χίτλερ σαπούνι και αυτοί θα βρεθούν. Και εκείνη η γκάλας που επέταξαν τον εαυτόν της μέσα στο Αιγαίο και αυτή θα βρεθεί. Την εκάψανε, λέγει, και επέταξανε το στάχτο, τη στάχτη. Βρε, δεν σε γέννησε χριστιανή μάνα εσένα. Δεν είσαι Ελληνίδα. Τώρα ήρθε η μόδα να κάνουμε φούρνους να καίουμε τους νεκρούς. Γιατί είναι πολύ σοκολοί. Λέει, δεν έχουμε τόπο να τους βάλουμε. Πρέπει να τους καίουμε. Και θα τραβούν τον κόσμο και θα τον καίνε μέσα στους φούρνους. Και ο άνθρωπος θα γίνεται μια χούφτα σκόνη, στάχτη. Αυτά έχει ο κόσμος όταν φύγει από το Θεό. Παιδάκια μου, τι να πούμε και τι να αφήσουμε. Ιδού λέγει, ποιήσατε καρπούς αξίους της μετανοίας, διότι έρχεται ώρα, λέγει, θα θέλεις να κάνεις το καλό και δεν θα μπορείς διότι θα είναι κλειστά τα μάτια πλέον. Εργάζεστε όση μέρα εστί, λέγει, διότι έρχεται νύχτα που δεν μπορεί κανείς να εργαστεί. Δηλαδή ο θάνατος. Ζητάει ο άλλος να βρει έλεος. Να βρει έλεος. Τι έλεος να βρει? Εν το άδειο και στη μετάνοια. Δεν υπάρχει μετάνοια στον Άρη. Ιδού καιρός ευπρόσδεκτος, ιδού ημέρα σωτηρίας. Λέγει ο Απόστολος Παύλος ότι τώρα λέγει είναι ο καιρός της μετάνοιας. Εάν δεν τον καρποθούμε τούτον τον καιρό, αλίμονό μας. Τι είπαμε, Παναγιώτη μου, για το... Θυμιατό. Το λοιπόν, ερχόμεθα μέσα στη Θεία Λειτουργία. Στη Θεία Λειτουργία υπάρχει πάντοτε θυμίαμα. Θυμίαμα. Αυτό είναι μία θυσία προς τον Θεό. Αλλά εκείνος ο θυμιατός που κρατάει ο ιερεύς έχει μεγάλο βάθος, μεγάλη ερμηνεία. Θα την προσέξουμε λιγάκι. Το μέρος στο κάτω που είναι τα κάρβουνα είναι η Παναγία μας η οποία εγέννησε το Θεό, το πύρ της θεότητος.
Έπειτα, απάνω από το κάτω μέρος υπάρχει ένα άλλο το οποίο κατεβαίνει πάνω στο θυμιατό και αυτό συμβολίζει τον ουρανό, τη σκέπη του ουρανού, η οποία σκεπάζει όλον τον κόσμο ο Θεός. Δεξιά και αριστερά υπάρχουν τρεις αλυσίδες, οι οποίες συμβολίζουν την Αγία Τριάδα, Πατήρ, Υιός και Άγιο Πνεύμα. Επάνω στις αλυσίδες αυτές υπάρχουν κουδουνάκια, τα οποία είναι 12 και το έναν είναι σαν τυφλό με ανοιχτό, ανοιχτή τρυπούλα, που συμβολίζει τον Ιούδα, ο οποίος έφυγε από εκεί. Βλέπετε ο θυμιατό τώρα, μιλούμε για το θυμιατό. Έπειτα, εφόσον έχουμε την Αγία Τριάδα, έχουμε την Παναγία μας, έχουμε τα κάρδουνα, τα αναμένα που είναι ο Χριστός, έρχεται η ώρα κατά την οποία έρχεται ο ιερεύς να σε θυμιάσει. Όταν σε θυμιάζει ο ιερεύς, εσύ κάνεις μία κλίση. Αυτό δεν είναι τίποτε άλλο ότι πιστεύω στην Αγία Τριάδα την οποία μου προσφέρεις, λέει. Πιστεύω, Κύριε μου, πιστεύω. Διότι εκείνη τη στιγμή που θυμιάζει ο ιερεύς, σου υπενθυμίζει ότι είναι ο Θεός μπροστά σου, η Αγία Τριάδα, η Παναγία μας, η γέννηση του Κυρίου μας και ούτω καθεξής. Το θυμίαμα τούτο στην πρώτη εποχή του Αδάμ και της Εύας εγένετο με θυσία από τα γεννήματα που είχες ή ότι σε απασχολούσε. Ο Αδάμ και η Εύα έχουν δυο υιούς, τον Κάιν και τον Άμεν. Επρόσφεραν θυσία στον Θεό. Ο Κάιν ήταν γεωργός, σκληρός. Ο Άβελ ήταν βοσκός με τα προβατάκια. Όταν ερχόταν η ώρα για να θυσιάσουν στον Θεό, ο Κάιν πήγαινε και μάζευε όλο το σάπιο σιτάρι, το σάπιο κριθάρι, οτιδήποτε είχε και το βάζε πάνω στα κάρβουνα για να πάει η θυσία του στον Θεό. Ο Άβελ πήγαινε και έπιανε το πιο καλύτερο αρνάκι και το βάζε πάνω στα κάρβουνα για θυσία στον Θεό. Είδε ο Κάιν ότι η θυσία του Άβελ πήγαινε στο Θεό, η δικιά του διασκορπίζεται. Και αντί να βρει το λάθος, αντί να βρει την αιτία, εμπήκε μέσα του ο διάβολος για να χύσει το πρώτο αίμα πάνω στην γη. Το πρώτο αίμα το οποίο χύθηκε πάνω στη γη ήταν του Άβελ. Και παίρνει ο Κάιν τον αδερφό του και το φωνεύει. Και τότε άρχισε το μεγάλο μαρτύριο. Όπου επήγαινε, άκουε τη φωνή του Θεού. Κάιν, πού είναι ο αδερφός σου? Και τόλμησε ο άχαρο να πει, με έβαλες φύλακαν του αδερφού. Κάιν, πού είναι ο αδερφός σου? Έφευγε. Πήγαινε παρακάτω. Κάιν, πού είναι ο αδερφός σου? Και συνέχιζε αυτό το ερώτημα. Και έγινε το μεγάλο το κακό, μεγάλη τιμωρία. Έφευγαν από το ένα μέρος, πήγαινε στο άλλο, άκουε την φωνή. Έμπαινε μέσα στα σπήλαια, άκουε την φωνή. Πήγαινε στις απομονώσεις, άκουε την φωνή. Και δεν μπορούσε πλέον να ησυχάσει. Αυτή ήταν η ζωή του Κάιν, η ζωή του φωνέως. Παιδάκια μου, αυτή τη στιγμή που καθόμαστε εδώ, σας υπενθυμίζω και σας ερωτώ, εάν ποτέ το ανδρόγυνο φτάσει σε σημείο κακιάς ώρας και κάνει έκτρωση των καρπών της κοιλίας, δηλαδή το παιδί το οποίο έστειλε ο Θεός, είναι εκ των φοβεροτέρων αμαρτημάτων. Πλην όμως, έχουμε την υπόψη ότι όσον φοβερή και αν είναι η αμαρτία,
Ο Πανάγαθος Θεός αγαπά τα δάκρυα. Όταν χύσεις δάκρυα μετανοίας, έβαλαν στην αγκάλι του και στον παράδεισο. Ο ληστής επάνω στο σταυρό τι ήταν? Ήταν ένας κακούργος, ένας φωνιάς, ο οποίος έπαιρνε από την αγκάλι των μητέρων, έπαιρνε τα βρέφη, τους έκοβε τα στήθη των μητέρων και έπιανε τα βροφάκια και ανέβαινε στα δέντρα πάνω στην κορυφή και τα έσαιρνε από εκεί πάνω κάτω και τα σκότωνε. Και όμως, πάνω στο σταυρό, το ότι γνώρισε εκείνος που ήταν εις το μέσον, ήταν αναμάρτητος, δεν είχε τίποτε, τον ομολόγησε Θεόν, τον ομολόγησε Θεόν. Τώρα εδώ είπα μια κουβέντα. Όταν είμαστε στον Άγιο Γεώργιο στον Καρέα και όταν ήρθα από την Κύπρο, το μόνο το οποίο με συγκλώνησε, παιδάκια μου, εκείνο που με συγκλώνησε, ήταν η βλασφημία του Χριστού μας και της Παναγίας, του Τιμίου Σταυρού. Τόσο πολύ με έθλιψε αυτό το γεγονός, διότι εμείς στην Κύπρο όταν πολεμούσαμε τους Άγγλους, είχαμε την Παναγία μας ζωντανή κοντά μας. Δεν ήταν δυνατόν εμείς μια χούφτα πλάσματα, παιδιά, νέα, τότε που δεν μπορούσαμε ούτε να κρατήσουμε όπλο. Ούτε όπλα είχαμε. Δεν είχαμε όπλα. Η Παναγία μας ήταν ζωντανή κοντά μας. Δηλαδή, ο ένας κατ' δύο και εν εκατόν και οι εκατόν κατ' δύο καχύλιος. Αυτό το οποίο λέει η Αγία Γραφή. Όταν λοιπόν πολεμούσαμε και η Παναγία μας ήταν κοντά μας και μας βοηθούσε, αγαπούσαμε την Παναγία μας. Τώρα που μιλούμε, η Κύπρος έχει φύγει από το Θεό και έστειλε ο Θεός τιμωρία. Έστειλε τους αγαρινούς, τους αβάκτιστες, τους αμύρωτους, τους ανήθικους, τους φωνιάδες. Έστειλε και παιδεύουν την Κύπρο, την πολεμένη, την βασανισμένη. Όταν ήρθα λοιπόν από την Κύπρο και έκοσα την πρώτη βλασφημία, ανατρίχιασα. Και λέω, Θεέ μου, πού ήρθα? Να σκεφτείτε ότι εκείνοι που μας οδηγούσαν στην Κύπρο ήσαν Άγιοι άνθρωποι και μας έδωσαν τέτοια αγάπη για την Ελλάδα που έλεγα ατομικός τώρα μιλώ. Θεέ μου, αξίωσε με να δω έναν Έλληνα και ας πεθάνω. Μας έκαναν την Ελλάδα να είναι πάνω από τον κόσμο. Να είναι ο κόσμος πάνω από τον άλλο κόσμο. Και όντως είναι. Όπου υπάρχει ευσεβής άνθρωπος είναι. Όταν λοιπόν άκουσα αυτήν την βλασφημία, πόσα χρόνια υπηρέτησα τον Χριστό μας. Όσα χρόνια υπηρέτησα και όσα χρόνια μίλησα πάνω στον Άγιον Άμβονα και όσον καιρό είμαι και μιλώ τα Άγια του Λόγια, πάντοτε καρτηριάζω τη βλασφημία. Λέγω, γιατί βλασφημείτε, βρε παιδιά? Σας είπα ένα παράδειγμα με μια γυναίκα η οποία διαβολώστελε το σκύλο και ήρθε ο σκύλος, δεν το τελείωσα από τον Άμβονα. Το τελειώνω τώρα. Ήρθαν εκείνο το ζωντανό και κόντυναν τα ποδαράκια του και έγινε όπως ένας χείρος, χοντρός, το σκυλάκι εκείνο και σέρνε τον πάνω στη γη. Εφόσον τίποτε άλλο δεν είχε εκείνη η γυναίκα που τον είχε να το διαβαλωστέλει το σκύλο, εμπήκε ο διάβαλος να στο σκύλο, άλλαξε μορφή το ζώο και τίποτε άλλο δεν υπήρχε να καυγίζει. Να γαυγίζει και εκείνη να το διαβολοστέλει, να το διαβολοστέλει, ούτως ώστε άλλαξε μορφή το σκύλι. Όταν λοιπόν άκουσα αυτήν την βλασφημία, περνούσα μια ημέρα να παίξω από ένα σπίτι και είχε ένα παιδάκι 3 ετών, μόλις άρχισε να μιλά. Και βλασφημούσε την Παναγία. Εκεί κοίταξα και το είδα και λέω,
Τι να πει στο μωρό. Το μωρό δεν φταίει. Αυτός ο πατέρας που το δίδαξε, πού θα πάει. Ποιο δρόμο θα βρει. Στον Άγιο Γεώργιο λοιπόν είπα τι μπορώ να κάνω σε αυτόν τον κόσμο ο οποίος βλασφημεί τα ιερά και τα θεία. Παρακολούθησα ότι πάνω στα αυτοκίνητα υπάρχουν επιγραφές και αν είναι ο άλλος χτίστης βάζει την μαρτυρία του ότι χτίζει, ο άλλος ότι είναι γεωργός, βάζει τη μαρτυρία του ότι είναι γεωργός, ο άλλος ότι είναι υδραυλικός, βάζει τη μαρτυρία του ότι είναι υδραυλικός. Και λέω, δεν κάνουμε μια προσπάθεια να βάλουμε κι εμείς πάνω στα αυτοκίνητα, στο πίσω μέρος του αυτοκίνητου, στο τσάμι, να βάλουμε μη βλασφημείτε τα Άγια, τα Ιερά και τα Θεία, κίνδυνος δυστυχήματος. Με τη χάρη του Θεού έπιασε δρόμο αυτό το σύνθημα και ο περισσότερος κόσμος έχει πάνω στο αυτοκίνητό του αυτά τα λόγια. Ένα σύνθημα ούτως ώστε εκείνος που έρχεται πίσω και βλασφημεί μπορεί να το φωτίσει ο Θεός να σταματήσει τη βλασφημία. Γι' αυτό πάνω στα αυτοκίνητά σας, εάν έχετε χώρο και είναι καθαρό το πίσω μέρο, θα δώσει ο Παναγιώτης, έχει αυτά τα συνθήματα, να σας δώσει, να σας φέρει εδώ, να το βάλετε πάνω στο αυτοκίνητό σας, είναι ομολογία. Όποιος με ομολογήσει, λέγει αντιγενειά ταύτη τη Μιχαλίδη και Μαρσαλό, ομολογήσω καγώ αυτόν έμπροστα του Πατρός μου του εν ουρανίες. Είναι υπόσχεσης του Θεού, είναι μεγάλος μισθός, πολύ μεγάλος.